ανθρώπινο μυαλό είναι περιορισμένης δυνατότητας. Έχει μέχρι ένα όριο. Από εκεί και πέρα, για να πάει πιο πάνω, θα πρέπει να επέμβει κάτι άλλο, πρέπει να επέμβει η χάρη του Θεού. Είναι ο κρίκος αυτός από τα φυσικά να μας πάνε στα πνευματικά. Οι Άγιοι, βλέπετε, είχαν ξεπεράσει αυτό το όριο του φυσικού και πηγαίνουν στο πνευματικό χώρο. Γι' αυτό και βλέπουμε, ακούμε τις προφητείες και απορούμε πώς είναι δυνατόν. Για τον Θεό και για τους Αγίους είναι δυνατόν. Για μας τους χωρικούς δεν είναι. Δεν χωράει ο νους μας. Μπορούμε όμως, αν θέλουμε με τη χάρη του Θεού να γίνουμε και εμείς Άγιοι και να πιάνουμε τη συχνότητα του Χριστού, έτσι ώστε να μην έρχονται τα γεγονότα και μετά να τα γνωρίζουμε, αλλά πριν έρθουνε να τα γνωρίζουμε. Τουλάχιστον, εάν δεν μπορούμε να φτάσουμε στα μέτρα των Αγίων, να ακούσουμε τους Αγίους, να ακολουθήσουμε τους Αγίους. Για μας να είναι οι πηξίδες οι Άγιοι μας. Και δόξα τω Θεώ, ο Χριστός σε κάθε εποχή έχει τους Αγίους Του. Και θα τους έχει έως την τελεία του κόσμου. Διότι αν έρθει η εποχή που δεν βγαίνουν πλέον Άγιοι, δεν έχει νόημα και η ζωή, ξέρετε. Μας κρατάει ακόμα ο Θεός τη ζωή, μας κρατάει στο είναι, επειδή βγαίνουν ακόμα Άγιοι. Γι' αυτό θα ήταν πολύ καλό να θέλουμε και εμείς να γίνουμε Άγιοι. Ξέρετε, πολλές φορές το έχω έτσι, το συζητάω με κάποιους ανθρώπους, με τους προσκυνητές. Θέλετε να γίνετε Άγιοι και ευνηθιάζονται. Θεωρούν ότι η αγιότητα είναι κάτι άπιαστο πράγμα. Ενώ η αγιότητα είναι, μπορώ να πω, είναι και φυσικό για τον Χριστό, για τους χριστιανούς. Είναι φυσικό, το θέλει ο Θεός. Άγιοι λέει γίνεστε. Ξέρετε τι είναι να έχουμε έναν Άγιο Πατέρα, έναν Θεό Πατέρα, και να λέμε και το Πατερημό. Εγώ το άκουσα εκεί, το λέγατε με στόφο εκεί. Να λέμε Πατέρα το Θεό και να μην θέλουμε να του μοιάσουμε. Ή να το θεωρούμε αδιανόητο ή πολύ μακρινό. Δεν είναι πολύ μακρινό, είναι πολύ κοντινό, αρκεί εμείς να το θέλουμε. Και απόδειξη, έχουμε εκατομμύρια Αγίους, εκατομμύρια. Δεν είναι να πούμε ότι θα κάνω το πείραμα ή για πρώτη φορά θα κάνουμε κάτι το οποίο το θέλει ο Θεός. Πριν από εμάς, εκατομμύρια. Στα πρώτα 300 χρόνια του χριστιανισμού έχουμε 11 εκατομμύρια Αγίους. Και ήταν σαν και εμάς, ήταν άνθρωποι, ήταν άνθρωποι. Με την ίδια φύση, με τις ίδιες ανάγκες. Ο ίδιος Θεός. Αλλά εκείνοι το θέλανε. Αγαπούσαν τον Θεό. Και θέλανε να του μοιάσουν του Θεού. Εμείς δεν τον αγαπούμε. Και απόδειξη ούτε καν σκεφτόμαστε να του μοιάσουμε. Γιατί ο σκοπός του ανθρώπου αυτός είναι. Το λέει ακόμα από την Παλιά Διαθήκη. Μας δημιούργησε, λέει, κατ' εικόνα και καθομοίωση. Τι σημαίνει το κατ' εικόνα? Αθάνατος ο Θεός, αθάνατο έκανε και τον άνθρωπο. Ελεύθερος ο Θεός, ελεύθερο έκανε και τον άνθρωπο. Και του δώσε όλες τις προϋποθέσεις να του μοιάσει, το καθομοίωση, να του μοιάσει. Στις αρετές, στην ταπείνωση, στην αγάπη, στην πραότητα, στη μακροθυμία, στην ειρήνη. Ναι. Οπότε εμείς, αν θέλουμε να είμαστε του Χριστού, θα πρέπει να έχουμε και πρότυπο τον Χριστό. Είναι ο τέλειος άνθρωπος και τέλειος Θεός. Η τελειότητα αυτό. Και καλούμαστε να τον μιμηθούμε. Γι' αυτό και η ζωή μας θα πρέπει να είναι χριστοκεντρική. Ό,τι λέμε, ό,τι σκεφτόμαστε, ό,τι πράττουμε, να είναι σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Σύμφωνα με το Χριστό μας δηλαδή. Αυτό που θέλω να πω, αρέσει στο Χριστό. Αυτό που θέλω να κάνω, είναι σύμφωνο με το Χριστό. Θα το κάνω. Μπορεί όλος ο κόσμος να είναι αντίθετος. Εφόσον το λέει ο Χριστός,
και μόνος να είναι, θα κάνω αυτό που λέει ο Χριστός. Και όχι αυτό που λέει ο κόσμος, όποιοι και να είναι αυτός ο κόσμος. Είτε είναι γνωστοί μας, είτε είναι άγνωστοι, είτε είναι γονείς μας ακόμη, γονείς, συγγενείς, αδέρφια. Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις μπόλικες. Έχω ένα περιστατικό, πως κατήγγειλε η γιαγιά την κόρη, γιατί τα εγγονάκια της είναι πιστά. Πάνε στην εκκλησία, νηστεύουνε, κάνουν αγώνα πνευματικό και τα κατήγγειλε, που τα κατήγγειλε σε ένα άθεο κράτος όπως είναι το δικό μας, στην πρόνοια λέει, ποια πρόνοια, ναι, κατήγγειλε τη μητέρα. Γιατί η μητέρα θέλει να τα διαπαιδαγωγήσει σύμφωνα με το λόγο του Χριστού. Ναι. Φοβερό. Πού φτάσαμε. Ναι. Σε ποια χρόνια ζούμε. Και εκείνη η γιαγιά και ο παππούς μαζί θα ήταν καλύτερα να παίρνανε μια πέτρα, ένα βράχο και να πηδούσαν στη θάλασσα, να πληγόντουσαν. Θα ήταν καλύτερα. Θα είχαν λιγότερη αμαρτία από ό,τι τώρα. Ναι. Θα συναντάμε, όσοι θα πηγαίνουμε προς το τέρμα, θα συναντάμε πολλά τέτοια πράγματα. Θα δείτε γονείς να εμποδίζουν τα παιδιά να πηγαίνουν στο Χριστό. Έχουμε και τώρα, αλλά όσο θα πηγαίνουμε προς το τέρμα, τόσο περισσότερο θα γίνει διαφανές αυτά τα φαινόμενα. Ναι. Τουλάχιστον να το γνωρίζουμε και να μην μας κάνει και εντύπωση. Βέβαια, επιτρέπει ο Θεός για τον θέλοντα να γίνεται πιο δυνατός. Όταν διώκεται, όσο περισσότερο διώκεται, τόσο πιο δυνατός γίνεται ο άνθρωπος. Ναι. Και τώρα είναι ευκαιρία τώρα, αυτή την εποχή που οι χριστιανοί διώκονται. Είναι υποδιωγμών, ξέρετε, οι χριστιανοί, και θα ενταθεί η κατάσταση και ενδεχομένως να χρειαστεί να πάρουμε τα βουνά. Όχι σχήμα λόγου. Πραγματικά μπορεί να χρειαστεί να πάρουμε τα βουνά. Ετοιμαστείτε. Ναι. Και εσείς που είσαστε εδώ μετά την αγρυπνία, σας βλέπω έτσι δυναμωμένος μετά τη Θεία Κοινωνία που πήρατε, αλλά και αυτοί που μας ακούνε, το μήνυμα είναι αυτό. Να ετοιμαστούμε αν χρειαστεί να πάρουμε και τα βουνά. Ναι. Και δεν θα είμαστε μόνοι. Θα είναι μαζί μας ο ίδιος ο Χριστός. Ναι, όπως ήταν στα πρώτα χριστιανικά χρόνια με τους διωγμούς. Άκουγα σήμερα το συναξάρι, άλλο τον βάζανε λέει πάνω στη σχάρα πάνω και τον τηγανίζανε, άλλο τον πνίγανε, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ποιος τους έδινε αυτή τη δύναμη? Ο Χριστός τους έδινε. Και πηγαίναν με χαρά, ξέρανε εκ των προτέρων τι θα τραβήξουν. Αλλιώς δεν θα αντέχαμε ούτε μια γρατζουνιά. Ακριβώς. Εκ των προτέρων ξέρανε και πηγαίνανε με χαρά. Εμείς χάσαμε τη γη από τα πόδια, μόλις μας είπαν, ξέρω εγώ, θα μας δώσουμε την ταυτότητα, την ηλεκτρική, την ηλεκτρονική εκεί. Τρέξανε όλοι να αλλάξουμε ταυτότητες, μήπως και κανένα χρόνο παραπάνω πάει, ξέρω εγώ αυτό. Μα θα χάσουμε την ευκαιρία αυτή να αγωνιστούμε, να δείξουμε με ποιον είμαστε. Θα μας ξαναδώσει ο Θεός άραγε τέτοια ευκαιρία, διότι το επιτρέπει ο Θεός αυτό το θέμα, αυτό το γεγονός, για να πάρουμε θέση να ξεκαθαρίσει η Εκκλησία του Χριστού με ποιον είμαστε τελικά. Είμαστε με τον Χριστό ή είμαστε με τον άλλο? Να το ξεκαθαρίσουμε μια και έξω. Έτσι είμαστε, λέει ο Χριστός. Ή απ' εδώ λέει ή από εκεί. Όχι και απ' εδώ και από εκεί. Το ναι, το ούλε. Ή ψυχρός ή θερμός. Το λέει ή δεν το λέει? Και αφού το λέει, πού είναι η χριστιανοσύνη μας? Πού είναι η πίστη μας? Πού είναι η αγάπη μας για τον Χριστό? Λοιπόν, μήπως ήρθε καιρός να συνέλθουμε έτσι λίγο, να πάμε τις αποφάσεις μας με ποιον είμαστε. Γιατί αν δεν θέλουμε να αγωνιστούμε, μη χάνουμε το καιρό μας. Ας πάμε εκεί να απολαύσουμε τις βρωμιές εκεί, τα ξυλοκέρατα που δίνει ο κόσμος. Ο κόσμος δίνει ξυλοκέρατα εκεί, που έχει μια γεύση πάνω στην αρχή και μετά έχει πίκρα. Εμείς ούτε το ένα θα απολαύσουμε ούτε το άλλο, έτσι πως είμαστε χλιαροί. Γι' αυτό καλά είναι τώρα, είναι ευκαιρία να πάρουμε θέση. Ναι, κύριε, δεν θα πάω με την ταυτότητά σου.
διάβολε, γιατί πίσω από αυτός είναι ο διάβολος. Είναι. Το αφεντικό είναι αυτός. Εκείνο όργανα είναι τα άλλα. Κάτι αφορισμένοι, ξέρω εγώ. Είναι όργανα είναι. Ναι. Λοιπόν, δεν θα δεχτούμε. Μας το έχουν πει οι Άγιοι μας. Δεν είναι δική μας ιδιορυθμία, ιδιοτροπία. Όχι, το είπαν οι Άγιοι. Είναι πτώση να πάρουμε αυτή την ταυτότητα. Είναι πτώση. Το λέει ο Άγιος Παΐσιος. Δικός μας είναι. Έχει κάνει 5.500 θαύματα μετά την κοιμήσή του. Για να μας αποδείξει ότι είναι μαζί μας. Ότι είναι ο Άγιος της εποχής μας. Είναι η πηξίδα που μας έχει δώσει ο Χριστός σε αυτά τα χρόνια. Και οι ταλέποροι θέλουν σε λίγο να μας ταΐζουν αέρα. Το χρήμα λέει θα το κάνουμε ηλεκτρονικό. Δηλαδή αέρα. Δεν θα υπάρχει. Τουλάχιστον τώρα υπήρχαν χαρτιά και πήγαινες εκεί και έπαιρνες ό,τι ήθελες. Τώρα δεν θα μπορείς αν δεν έχεις λέει την κάρτα, την ηλεκτρονική ταυτότητα. Όλα θα τα κάνουν ηλεκτρονικά. Δηλαδή και εμάς θα μας κάνουν ηλεκτρονικούς τελικά. Θα μας κάνουν ένα κομπιούτερ εκεί. Δεν θα δεχτούμε. Μάθα το φοβερό ποιο είναι. Δεν είναι γιατί το φοβερό δεν είναι ο Κέσαρας τι λέει με τα όργανα του. Το φοβερό είναι η διοίκηση της εκκλησίας. Βγήκανε οι αθεόφοβοι, κάποιοι αθεόφοβοι, αρχιερείς. Και παρότρινα να πάμε. Και λένε ότι θα το πάρουμε εμείς. Βρε το αλέπορο, δεν φοβάσει το Θεό. Καλά το πίμνιο το έχεις ρημάξει. Το Θεό δεν το φοβάσει καθόλου. Τίποτα δεν φοβάσαι. Δεν σου μείνε τίποτα. Η συνείδησή σου την έτσι νεκρώσει. Τίποτα δεν φοβάσαι. Αθεόφοβε. Σου εμπιστεύτηκε ο Θεός το πίμνιο αυτό. Το έχεις γδάρει, το έχεις πάρει τα μαλλιά, το γάλα όλο. Τώρα θέλεις να του πάρεις και την ψυχή. Δεν τρέπεσαι καθόλου. Αθεόφοβε. Έχουμε το Χριστό, ευτυχώς έχουμε το Χριστό. Διότι αν έμενε για αυτούς θα μας είχαν κολλάσει, από καιρό θα μας είχαν κολλάσει. Όπως μας λέγανε να βάλουμε το εμβόλιο εκείνο εκεί, το θανατηφόρο εμβόλιο με τα κύτταρα, τα νεκρά κύτταρα των παιδιών. Μας παρακινούσαν να το κάνουμε. Και δεν βγήκε ένας να πει συγγνώμη κάναμε λάθος. Ένας δεν βγήκε ένας να πει κάναμε λάθος. Και τώρα θέλουν να τους πιστέψουμε ότι η εκκλησία λέει ποια εκκλησία. Είστε εκκλησία εσείς. Από πόσο. Από πόσο. Η εκκλησία είναι ο Χριστός. Οι Άγιοι του. Οι Άγιοι λένε άλλα πράγματα από ό,τι λέτε εσείς. Και δεν θα σας κάνουμε υπακοή. Όσο εσείς δεν θα κάνετε υπακοή στην κεφαλή που είναι ο Χριστός και οι Άγιοι του, ούτε εμείς θα σας κάνουμε υπακοή. Ναι, ακούστε το καλά και βάλτε το καλά στο μυαλό. Διότι αυτό το πίμνιο, αν ξυπνήσει κάποια φορά, θα σας πάρει με τις ντομάτες όπως παίρνει τώρα εκεί στη Χαλκίδα. Δεν μπορεί να βγει έξω ο επίσκοπος εκείνος εκεί, δεν μπορεί. Διότι έβγαλε το Χριστό από το ιερό. Τον Τίμιο Σταυρό έβγαλε. Και δεν μπορεί να περπατήσει, μου λένε, στον δρόμο. Ήρθανε εδώ προσκυνητές στο μοναστήρι και μου είπανε τι τραβάει. Αυτό θα πάθετε όλοι σας. Ναι, ναι, θα το πάθετε. Να είστε σίγουροι. Κύριε Λέσο.